Να συζητήσουμε χρόνο. Λίγο. Νομίζω ότι το πρώτο που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω, συγγνώμη, είναι πόσοι σε αυτή την αίθουσα είχαν σοβαρή επιπλοκή στη ζωή τους. Ωραία. Λίγοι τυχεροί. Πόσοι είχαν σε επιπλοκή με θάνατο. Μάλιστα. Λοιπόν, όσο μεγαλώνετε θα σας έρθει να είσαστε προετοιμασμένοι. Είναι, όχι, στην Αμερική που κάνουν τις ασφάλειες και πάνε οι τιμές, έχουν βγάλει κάθε πόσο. Λοιπόν, ο ουρολόγος λέει για την ουρολογία, τότε που ήμουνα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, έχει μία μήνυση ανά δεκαετία και ένα θάνατο ανά δεκαετία που ασκεί το επάγγελμα. Τότε που ήμουν το 1993, γιατί είχαν υπογράψει ο Γκόλστιν το καινούριο του συμβόλαιο και ήταν δεκαετοί έκαναν κάλυψης. Και θυμάμαι μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που είχα διαβάσει, αλλά ήταν διαφορετικό για κάθε ειδικότητα. Κύριε Πάν. Κύριε Μητρόπουλε, απλώς για τα ξεχασμένα πικτέιλς θέλω να πω κάτι, γιατί έχω μια εμπειρία. Με καλέσανε στην παθολογική γιατί βλέπανε κάποια πέτρα στην κίστη και κάτι άλλο. Ο ασθενής ήταν ηλικιωμένος, δεν ήξερε να μου πει τίποτα. Ο συνοδός, ο γιος, δεν ήξερε κάτι. Εγώ είδα ότι είναι για πικτέιλ πρόκειται, αλλά λέει θα ρωτήσουμε το γιο που είναι στην Αθήνα. Φτάσαμε, ο γιος που είναι στην Αθήνα, να καταλήξει στο Σεισμανόγλιο, όπου πριν 5 χρόνια όντως είχε περαστεί ένα πικτέιλ. Και εγώ το αναφέρω αυτό γιατί εδώ ο γιος ήθελε να κάνει μήνυση στο γιατρό ότι δεν μας είπε τίποτα. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδειχθεί και γι' αυτό το λόγο, επειδή παγκοσμίως έχει υπάρξει αυτό το πρόβλημα, έχει προταθεί η περίφημη ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης του συγκεκριμένου υλικού. Δηλαδή να έχει επάνω ένα σηριακό νούμερο με ένα barcode, έτσι, το οποίο θα, αν δεν μπει στο σύστημα ξανά ότι έχει διαγραφεί, άρα ότι έχει βγει, να υπάρχει τρόπος να πηγαίνεις από πίσω από τον άρρωστο. Αυτό είναι μέσα στο εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχει υιοθετηθεί και από την Ελλάδα, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα αντίστοιχα barcodes τα οποία συνοδεύουν κάθε τέτοιο είδους υλικό πάνε στα σκουπίδια όταν το βάζει κανείς και δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος για να μπορέσει να παρακολουθήσει. Να πω κάτι που εγώ το σκέφτηκα, γιατί δεν θυμάμαι να το έκανα σαν ειδικευόμενος στο Λαϊκό. Στο εξιτήριο υπάρχει αντίγραφο που να λέει ρητά και να φαίνεται καθαρογραμμένο ότι πρέπει να επιστρέψει κάποια στιγμή. Μη με απογοητεύετε. Δεν το θυμάμαι. Τους φανατικούς που λέγανε γιατί όταν ήταν πικτέιλ μέσα ότι έπρεπε να γράφεται αντίστοιχα. Δεν το θυμάμαι ειλικρινά. Το κάνω τώρα όμως. Έχω άλλους τρεις εδώ πέρα μπροστά όμως. Το ομολογώ, έχουν περάσει κάποια χρόνια κύριε Μητρόπουλε, δεν το θυμάμαι. Πάντως το κάνω τώρα, μετά από αυτή την εμπειρία. Μάλιστα. Και συγγνώμη να εκμεταλλευτώ. Με λέγατε σκυλί κιόλας για αυτό το πράγμα. Και να πω κάτι στον κύριο Αλιβιζάτο περί γνωστών φίλων και να θυμίσω και στον κύριο Μητρόπουλο, το 1994-1995 χειρουργήθηκε στο διακιστική προστατεκτομή στο Λαϊκό ο καθηγητής του πειραματικού. Κύριος Καραγιαννάκος. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, όλα συμβαίνουν στους γνωστούς και σε αυτούς που δεν πρέπει. 7.30 ώρα ήδη χειρουργό, είναι το πρώτο χειρουργείο. Στις 9 παρά είχε ανεβεί επάνω, γύρω στις 10 είχε βγει ο καθετήρας. Ένα. Ξαναμπήκε ο καθετήρας, έγινε ένας πανικός. Και μετά την αφαίρεση την 8η ημέρα, ένατη μάλλον που αφαιρέθηκε ο καθετήρας, μάτωσε και ξαναμπήκε ο καθετήρας. Τα λέω καλά, κύριε Μητρόπουλε. Ήταν εκεί που η προσοχή μας. Τελικά ο γιος του παντρεύτηκε την κόρη. Ευχαριστώ πολύ. Ένα τώρα που λέτε τι να γράφετε και τα λοιπά, επειδή έχουμε κάποιες κακές εμπειρίες πλέον λόγω θέσης, να πηγαίνουμε με μάρτυρες σε δικαστήρια συναδέλφων δυστυχώς. Ποτέ μα ποτέ μην πειράξετε και μην γράψετε επάνω κάτι πατώντας τα γράμματα ή με μπλάνκο ή οτιδήποτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα επικεντρωθεί όλη η δίκη πάνω εκεί πέρα, θα χάσετε το κριτήριο της αθωότητας και θα σας ζορίσουν από ένα απλό θέμα να σας ζορίσουν. Ένας συνάδελφος προσέθεσε μπροστά μία λέξη και ήθελε να κάνει μετά το κεφαλαίο να το κάνει μικρό, στο εξιτήριο
γιατί είχε αρχίσει με ένα αλφα κεφαλαίο και ήταν να το κάνει μικρό γιατί προσθέσε μπροστά μια λέξη. Και από εκεί πέρα αναγνώρισε ο πρόεδρος, απριόρι στη διαδικασία ξεκινώντας, ότι έχει δόλο. Και ήμασταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όσοι είχαμε πάει για μάρτυρες. Ας πάμε να πιούμε ένα καφέ να ευθυμίσουμε όμως, κύριε καθηγητά μου τώρα.